διαμάντια, όλα αυτά στον ανοιχτό στίβο και επίσης χρυσό ευρωπαϊκό και χάρινο παγκόσμιο. Εδώ βλέπετε την κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια όλων των εποχών σε όλα τα σπορ. Συγκινημένος ο Μίτσελ Κρίερ, με τον οποίο έχει παντρευτεί εδώ και μερικά χρόνια και ζουν στο Οχάιο, στο Κλίβελαντ. Και εδώ και η Νικόλ Κυριακοπούλου, η οποία έκανε μια πολύ 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 μεγάλη εμφάνιση. Ξαναβρέθηκε στην ελίτ του αγωνίσματος μετά από 3 χρόνια ανομβρίας. Και εδώ η αδερφή της, η Γεωργία Στεφανίδη, μαζί με τον Μίτσελ Κρίερ. Και εδώ μια ακόμη φωτογραφία με την ελληνική σημαία για την Κατερίνα, που ζει περίπου τους μισούς μήνες του χρόνου στην Ελλάδα και τους άλλους μισούς και παραπάνω ίσως στην Αμερική. Ήταν πολύ μεγάλη βραδιά. Τεράστια. Κοίταξε, αν συνειδητοποιήσουμε ότι σε ένα αγώνισμα που πλέον γίνεται χαμός όλο τον κόσμο, η Ελλάδα είναι πρώτη-δεύτερη στην Ευρώπη. Ειδικά έτσι, στο επικοτό, όπως το πες, γίνεται χαμός. Και το υποστηρίζει πάρα πολύ η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Να και η Νικόλ! Να και η Νικόλ! Να οι δύο κοπέλες, δύο ελληνικές σημαίες. Ποιος να το περίμενε στην κορυφή της Ευρώπης. Τι ωραία φωτογραφία! Κάτι θέλει να τις πετάξει κάποιος η Νικόλ Κυριακοπούλου. Και να η Χόλι Μπράτσο. Είναι φίλοι με τις κοπέλες. Ήταν εδώ στο Σύνταγμα, στο Street Event. Έκανε μια μεγάλη εμφάνιση σήμερα και έκανε γενικότερα μια μεγάλη εμφάνιση φέτος. Πήδηξε 4.80. Η Βρετανία στα ψηλά στο επικοντό. Δεν είναι κάτι σύνηθες. Δεν είναι Ρωσία, δεν είναι Γαλλία, δεν είναι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Βρετανία στα ψηλά. Και εδώ αριστερά η Νικόλ Κυριακοπούλου, δεξιά με την Κατερίνα Στεφανίδη. Κάθε μία έχει περάσει τα δικά της προβλήματα, είχε τα δικά της θέματα. 4.80 φετινή επίδοση για την Νικόλ, που μετά από 3 χρόνια ξαναβρίσκει αυτό το ωραίο χαμόγελο. Μητέρα πλέον. Και κοιτάξτε την τελική κατάταξη. Μην ξεχνάμε και την Πόλακ, η οποία πέρασε τον τελικό. Είναι πιτσιρίκα ακόμα, 21 χρονών. Είναι άπειρη ακόμα. Έτσι, Στεφανίδη κάνει. Να η Πόλακ. Εδώ βλέπετε. Ξεκίνησα τα 4.30. Τα πέτυχε. Αλλά μπήκε στον τελικό με 4.45. Και ήταν σπουδαία στον προκριματικό. Ήταν καταπληκτική η Κατερίνα Στεφανίδη. Είναι απίστευτο αυτό που συνέβη στο επικοντό. Οι Ελληνίδες αθλήτριες είναι οι κορυφαίες της Ευρώπης. Και πάμε στο τελευταίο τελικό της ημέρας.